Ένα δίκτυο προστασίας της ευαίσθητης κυρίως τους θερινούς μήνες ευρύτερης περιοχής του Πρέβελη στα νότια του Ρεθύμνου απλώνουν τώρα οι θεσμικοί και οι επιχειρησιακές δυνάμεις του νομού, θέλοντας να απομακρύνουν από την περιοχή μοναδικού φυσικού κάλου στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε εύρια σύσκεψη που έγινε στην αντιπεριφέρεια υπό τη Μέρη Ιωνή, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση, βάσει της οποίας ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει ορατός, ενώ αυτό που τονίστηκε είναι η ανάγκη να ανασκουμποθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε ποτέ ξανά το Ρέθυμνο να μην ζήσει την καταστροφική πυρκαγιά του 2010 στο φοινικό δάσος του Πρέβελη. Έχουν δεσμευτεί 130.000 ευρώ που αφορούν στο έργο της πυροπροστασίας, το οποίο θα το αναλάβει ο ΟΑΚ, από ό,τι είδα, δηλαδή με προγραμματική σύμβαση μεταξύ Διευθύνσεως Δασών και ΟΑΚ, επειδή υπάρχει μελέτη, η οποία είναι επικαιροποιημένη και έχει πάρει και όλες τις εγκρίσεις, το έργο αυτό της πυροπροστασίας του Πρέβελη, της κατασκευής θα το αναλάβει ο ΟΑΚ. Το Δασαρχείο Ρεθύμνου, που έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της περιοχής, έχει ήδη προχωρήσει στον πρώτο καθαρισμό του δάσους, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο, που εντάχθηκε η περιοχή, αναμένεται να γίνει νέος καθαρισμός περίπου στις 15 Ιουνίου. Όταν έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4 ή 5, η ΜΕΝ Διεύθυνση Δασών θα διαθέτει 2 δασοφύλακες όλο το πρωί και το απόγευμα, έτσι ώστε να μην επιτρέπει στους ανθρώπους ή τουλάχιστον να τους αποτρέπει να μπαίνουν μέσα στο φαράγγι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά όταν μπει η φωτιά να βγουν, δηλαδή κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή, και η αστυνομία θα είναι εκεί κοντά σε πρώτη κλίση από το δασαρχείο. Θα μπαίνει η αστυνομία μέσα και θα βγάζει τους ανθρώπους έξω. Την ίδια ώρα που οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Ρεθύμνου έχουν καταρτήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο ακόμα και για τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, ενώ η μεγάλη εθελοντική ομάδα του Αϊ-Βασίλη ξεκινά στο πλαίσιο της πρόληψης τις δικές της περιπολίες στην περιοχή. Εμείς, λόγω και της ήδης αντιπυρικής περίοδου που βρισκόμαστε, είμαστε πανέτοιμοι και πάντα προς την περιοχή του Πρέβελη. Έχουμε μία επιτήρηση γενικότερα της περιοχής για να μην προκαλείται πυρκαγιά. Εμείς σαν Δήμος, με την εθελοντική ομάδα, αυτό που κάνουμε είναι στην πρόληψη περιπολίες γύρω από το έξω από το φοινικό δάσος. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι διαδικασίες έχουν τρέξει από πλευράς υπηρεσιών, ώστε μόλις δοθεί το πράσινο φως από το αρμόδιο Υπουργείο, η ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, όπως ο Εθνικός Δρυμός της Αμαριάς.